Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζω, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ποια προσαγόρευση, ποιος τίτλος σας πάει? Καθηγητής είναι πάντα διαχρονικός τίτλος. Ωραία. Κύριε καθηγητά, είστε εδώ γιατί εκδώσατε πρόσφατα το 20ο βιβλίο. Εκεί γύρω είμαι, ναι. Λοιπόν, Γιάννη Βαλινάκη, η Ελλάς των τεσσάρων θαλασσών, από τις εκδόσεις Ιωάννη Σιδέρης, και είναι μία μελέτη που βασίζεται στην ιδέα όχι απλώς μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά μιας αλλιευτικής ζώνης στα Δωδεκάνησα, στην πατρίδα σας. Για εξηγήστε μας τι είναι. Η βασική ιδέα, εξού και ο τίτλος, είναι η εξής, ότι η Ελλάδα δικαιούται, σύμφωνα με τις αντικειμενικές και επιστημονικές μετρήσεις, μία ΑΟΣ 4 φορές μεγαλύτερη σε έκταση ως θαλάσσιος χώρος από τον χώρο της Ξηράς. Η Ελλάδα έχει 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Η ΑΟΣ είναι 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε λοιπόν για ένα χώρο 4 φορές μεγαλύτερο από τη σημερινή Ελλάδα, από τη σημερινή Ξηρά. Αυτόν τον χώρο, για να τον πάρει η Ελλάδα, πρέπει να οριοθετήσει τη ζώνη της, αυτήν την ΑΟΣ, με κάθε έναν από τους γείτονές της. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δυτικά, με την Αλβανία, με την Ιταλία, με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο και με την Τουρκία. Αυτήν λοιπόν την προσπάθεια την ξεκίνησα τότε το 2004 ως υφυπουργός εξωτερικών, πιστεύοντας ακράδαντας αυτήν, και βεβαίως είχε συμφωνήσει και ο πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής τότε, και ξεκίνησα με πολύ διακριτικό, να μην πω μυστικό τρόπο, διαπραγματεύσεις πρώτα-πρώτα με τη Λιβύη και την Αίγυπτο, που θεωρούσα κλειδί από την αρχή, διότι η Λιβύη, όπως είδαμε δυστυχώς τον τελευταίο καιρό με το μνημόνιο, το τουρκο-λιβικό, είναι στη μέση ακριβώς αυτής της προσπάθειας να έχει η Ελλάδα μια ολοκληρωμένη ΑΟΣ. Και θεωρούσα ότι ήταν και ο πιο δύσκολος εταίρος σε αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης και η Αίγυπτος, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου η Ελλάδα να επεκταθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτήν λοιπόν, με αυτήν την απόφαση, ανατρέψαμε μια πολιτική που μέχρι τότε υπήρχε, που έλεγε το εξής: πρώτον, δεν διεκδικούμε τίποτα, και δεύτερον, ότι πρέπει να τελειώσουμε όλα τα θέματα με την Τουρκία για να πιάσουμε τις θαλάσσιες ζώνες με τους άλλους γείτονες. Ανατρέποντας αυτή την πολιτική και ξεκινώντας τις διαπραγματεύσεις, αρχίσαμε πλέον να προσθέτουμε αυτό που εγώ θεωρώ πλούτο γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό στη χώρα. Δηλαδή, το 2009 έγινε και η πρώτη τέτοια συμφωνία με την Αλβανία, η οποία καθόριζε τα μεταξύ μας όρια των θαλασσίων ζωνών, δίνοντας στην Ελλάδα μια αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή εκείνη και φυσικά και από την άλλη μεριά και στην Αλβανία, με έναν τρόπο δίκαιο και σοβαρό, κάλυπτε απόλυτα τις δικές μας θέσεις. Στη συνέχεια, όταν έπεσε η κυβέρνηση Καραμαλή επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, η Αλβανία τσίνησε με ένα πρόσχημα ότι το συνταγματικό δικαστήριο βρήκε ότι δεν ήταν δίκαια. Αυτό, ξέρετε, δεν στέκει στις διεθνείς σχέσεις. Είναι ένας τρόπος εσωτερικός να παραβιάσεις την βασική αρχή των διεθνών συνθήκων, ότι ένα κράτος έχει συνέχεια. Όταν υπογράφει, τότε κυρώνει και προχωράει στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Εμείς λοιπόν δυστυχώς το αφήσαμε αυτό έτσι, ως κυβέρνηση, ως Ελλάδα, και φτάνουμε στο σημείο σήμερα, μάλιστα θα έλεγα, να μην βάζουμε καν ως όρο για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας το ότι πρέπει να αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία, ή τέλος πάντων μια ελαφρά τροποποίηση, διότι πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές σε όλα αυτά που λέμε. Μιλάμε με κράτη τα οποία έχουν διαφορετικές απόψεις με τις δικές μας. Τραβάμε εμείς μια γραμμή στο χάρτη και λέμε αυτό είναι δικό μας, κάνοντας μια μαξιμαλιστική πάντα ερμηνεία, λογικά μαξιμαλιστική. Δεν κάνουμε πάντα ως Έλληνες μαξιμαλιστική, άλλοι κάνουν, αλλά θα μπορούμε και εμείς να κάνουμε μαξιμαλιστικές ερμηνείες και να λέμε αυτό εδώ μου ανήκει. Έρχεται και ο γείτονας και σου λέει, μα κατά τη δική μου αντίληψη, αυτό εδώ το κομμάτι μου ανήκει σε μένα. Και αρχίζει λοιπόν μια διαπραγμάτευση, ένας διάλογος πολιτικός, που καμιά φορά καταλήγει σε αποτέλεσμα, καμιά φορά δεν καταλήγει σε αποτέλεσμα, και είτε γίνεται κάτι άλλο, δηλαδή δεν συμβαίνει τίποτα, παγώνει η κατάσταση όπως έγινε δυστυχώς με τη Λιβύη, ή και μάλιστα ανατρέπεται με το να μπει κάποιος άλλος και να κάνει συμφωνία όπως έγινε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ή εν πάση περιπτώσει πηγαίνουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, γιατί υπάρχει και αυτή η λύση πάντα, αφού δεν μπορούμε να τα βρούμε, να πάμε να συμφωνήσουμε ότι θα προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, όπου θα ρωτήσουμε το Διεθνές Δικαστήριο, είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ή πρέπει να γίνει μικρότερη, αφού τα βρήκαμε κατά τα λοιπά και μένει μόνο αυτό το κομμάτι να οριοθετήσουμε.
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η λογική του βιβλίου, η οποία όμως έχει και μια σειρά από άλλες ενέργειες που συνέθεταν όλες μαζί αυτό το σχέδιο, το Ελλάς επί τέσσερα. Δηλαδή ότι για να φτάσουμε να μεγεθύνουμε τον εθνικό χώρο κατά τέσσερις φορές, θα έπρεπε να κάνουμε και μια σειρά από άλλες ενέργειες, μεταξύ των οποίων ήταν το επιχείρημα για την αλλιευτική ζώνη της Δωδεκανήσου. Σκεφτείτε το εξής παράλογο που συμβαίνει σήμερα. Οι Δωδεκανήσιοι ψαράδες επί Ιταλοκρατίας ψάρευαν μέσα σε όλη αυτή την περιοχή, από το Καστελόριζο μέχρι την Αστυπάλεια και βόρεια μέχρι τη Σάμο, σε μια περιοχή που ήταν οριοθετημένη με διεθνείς χάρτες από τους Ιταλούς, γιατί ήταν τότε Ιταλικό κράτος. Ήταν λοιπόν οριοθετημένη και σε αυτήν μέσα τη ζώνη, όχι στα 6 μίλια, στα 7, στα 10, στα 12, στα 13, ψάρευαν, ήταν λοιπόν αποκλειστική αλλιευτική ζώνη της Ιταλοκρατίας. Ελεύθερα ψάρευαν. Φυσικά δεν διανοείται ο Τούρκος ψαράς να μπει σε αυτή την περιοχή. Και σήμερα η Ελλάδα έχει, οι ελεύθεροι Δωδεκανήσιοι έχουν λιγότερα δικαιώματα και δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν και μπαίνουν τα τουρκικά αλλιευτικά σχεδόν στα, κοντά στις ακτές τις ελληνικές. Είναι παράλογο όλα αυτά, όταν μάλιστα η αρμοδιότητα για την αλλιευτική ζώνη είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Και έπρεπε και η Ευρώπη να μας στηρίξει και εμείς να το θέσουμε αυτό το ζήτημα σε κοινοτικό επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα επιχειρήματα. Θα πω και ένα άλλο από αυτό, αν μου επιτρέπετε, που το θεωρώ σημαντικό. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να γίνει χωρίς προετοιμασία, χωρίς στρατηγική, χωρίς να ξέρεις πού θέλεις να πας και χωρίς να έχεις και επιχειρήματα. Εμείς λοιπόν τι λέγαμε τότε? Ότι θα κάναμε το διάλογο με την Τουρκία μέσα από το άνοιγμα του κεφαλαίου 13, αν θυμάμαι τον αριθμό, κεφάλαιο αλληλείας. Όταν δηλαδή η Τουρκία ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις και συζητάγαμε για ένα σωρό άλλα θέματα, υπάρχει και ένα κεφάλαιο που λέγεται αλληλεία. Σε αυτό τι συζητάμε? Συζητάμε τις θαλάσσιες ζώνες, επειδή είναι και κοινοτική αρμοδιότητα η αλληλεία. Εκεί λοιπόν είναι υποχρεωμένη η Τουρκία ως υποψήφιο κράτος να δεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τη Σύμβαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί. Άρα λοιπόν έχεις από τη μια μεριά του τραπεζιού 27 χώρες, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες συν η Κομισιόν, και από την άλλη μεριά η Τουρκία. Διαπραγματεύσε λοιπόν με την Τουρκία λέγοντας: εμείς κύριοι, στην ουσία δεν είναι διαπραγμάτευση, είναι υποχρέωση προσχώρησης του υποψήφιου κράτους στην νομοθεσία την κοινοτική. Άρα λοιπόν εσύ είσαι σε θέση ισχύος απέναντι στην Τουρκία, η οποία έρχεται και θέλει να γίνει μέλος, και της λες: κοίταξε, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να κλείσουμε στη συνέχεια το κεφάλαιο αυτό των διαπραγματεύσεων που είναι κρίσιμο, η αλληλεία που σημαίνει θαλάσσιες ζώνες, πρέπει να προσχωρήσεις το δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να αποδεχθείς όλα αυτά. Η Τουρκία θα πει: όχι, εγώ δεν συμφωνώ κτλ. Και αρχίζει μια διαπραγμάτευση, αλλά εκεί είσαι ως Ελλάδα σε θέση ισχύος, διότι έχεις και άλλους 27, άλλους 26 μαζί σου στην Κομισιόν, και από την άλλη μεριά η Τουρκία είναι υποχρεωμένη λόγω της λογικής των διαπραγματεύσεων αυτών να αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Είναι ο καλύτερος τρόπος να συζητήσεις με την Τουρκία. Όλοι οι άλλοι τρόποι που λέμε να πάμε να βάλουμε προαπαιτούμενα, όταν ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν κάθεται στο τραπέζι παρά μόνο για να συζητήσει τις δικές της απόψεις. Και έχει συλλήφθη να απορρίψει όλες τις δικές μας προσπάθειες. Και να πω εδώ κάτι. Η Ελλάδα ως χώρα που έχει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στον κόσμο, ένατη σε παγκόσμιο επίπεδο, ένατη σε μήκος ακτογραμμών. 15.000 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Και μας έχει πάρει τον αέρα η Τουρκία, λέγοντας ότι εκείνη έχει στη Μεσόγειο. Ακριβώς. Αλλά δεν εμείς τα μετράει σωστά. Δεν μετράει τις ακτές των νησιών, που τις μετράνε όμως όλες οι διεθνείς στατιστικές. Εμείς λοιπόν είμαστε η ένατη στον κόσμο σε μήκος ακτογραμμών και δεν έχουμε εφαρμόσει από την ημέρα που καθιερώθηκε το νέο δίκαιο της θάλασσας, μα ούτε μία ζώνη θαλάσσια από τις 10 που προβλέπονται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Όλοι οι άλλοι έχουν πάει στα 12 μίλια, όλοι οι άλλοι έχουν υιοθετήσει άλλες θαλάσσιες ζώνες. Η Ελλάδα επέδειξε μια πρωτοφανή, αν θέλετε, μετριοπάθεια απέναντι στην Τουρκία και δεν υιοθέτησε ποτέ τίποτα. Γιατί υπήρχε αυτή η θεωρία από τις αρχές της δεκαετίας του 80, εμπνεύσεως Ανδρέα Παπανδρέου, που έλεγε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Πώς δεν διεκδικούμε τίποτα? Καλά, και διεκδικούμε... προηγούμενοι το έλεγαν. Όχι, δεν το έχουμε. Και ο Κωνσταντίνος Καραμάλης, τι διεκδικούσε όχι, δηλαδή? Όχι. Ένα λεπτό. Αυτή η φράση είναι γνωστή στην ιστορία ως φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν δεχόμαστε διάλογο, γιατί δεν συζητάμε, γιατί δεν διεκδικούμε τίποτα. Επιθετικό ρητορικό τόνο. Για εξισορρόπηση την έλεγε. Όχι, αλλά όχι. Θα τα δούμε μετά αυτά. Δεν ήταν εξισορρόπηση. Κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος στρατηγικό, το οποίο πληρώνουμε όλο αυτόν τον καιρό, διότι αφήσαμε να περάσουν κρίσιμες δεκαετίες, όπως ήταν η δεκαετία η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν λίγα τα μέλη και τέλος πάντων, να το πω έτσι,
κουμαντάραμε το παιχνίδι το πολιτικό πολύ καλύτερα από ότι σήμερα που είναι πια ένα χάος με τις 27 χώρες. Εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα έχασε όλες αυτές τις ευκαιρίες και δυστυχώς φτάνουμε σήμερα σε μια εξαιρετικά επιθετική Τουρκία. Έχει πλέον απασφαλίσει, για να πω έτσι, μια λαϊκή έκφραση. Και αυτή η χώρα πλέον επιθυμεί να μας σύρει σε πόλεμο, που απλώς θέλει να κάνουμε εμείς την έναρξη των εχθροπραξιών, να κάνουμε εμείς πρώτη χρήση των όπλων, για να πει μετά, μα είμαι αμυνόμενος και να μην έκανα ό,τι έκανα, και να επιτεθεί και να προχωρήσουμε σε ένα, όχι απλά θερμό επεισόδιο, αλλά σε έναν ανοιχτό πόλεμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θέλει να το περιορίσει. Εκεί βλέπετε ότι πάει το πράγμα, έτσι. Νομίζω εκεί ότι θέλει να το πάει η Τουρκία, ναι. Είναι προφανές. Άλλοτε μπορεί να τον σκεφτόταν τον πόλεμο. Σήμερα αισθάνεται ότι έχει μια υπεροπλία. Διαβάστε τις δηλώσεις των τελευταίου εξαμήνου, τις τουρκικές, ή αν θέλετε τις τελευταίες διετίες, αλλά όσο πάει γίνεται και πιο ενοχλητικό. Πρώτον, είναι προσβλητικές για τις ικανότητες της Ελλάδας να ανταποκριθεί σε μια στρατιωτική αναμέτρηση Νικηφόρα. Είναι αυτή η υπεροψία που αισθάνεται ως προσβολή βαριά ο μέσος Έλληνας, πιστεύω. Και απ' την άλλη μας δείχνουν ότι θεωρούν πλέον, είναι πεπισμένοι πλέον, ότι η Ελλάδα δεν θα αντιδράσει στρατιωτικά. Άρα, και αυτό είναι το κλειδί, αν θέλετε, για να καταλάβουμε την Τουρκία. Η Τουρκία, όπως και η Ρωσία, είναι οι μοναδικές σχεδόν στην περιοχή μας τουλάχιστον χώρες που έχουν καταλάβει ότι κανείς δεν θα σου πάει κόντρα αν εσύ χρησιμοποιήσεις στρατιωτική βία. Γιατί η στρατιωτική βία κερδίζει. Το ότι κερδίζει το έχει δει η Ρωσία με τις δικές της πιέσεις στην Ουκρανία και αλλού. Παίρνω έδαφος, δεν αντιδρά κανένας, μου κάνουν κάτι κυρώσεις, αλλά τις ξεπερνάω. Το έχει δει και η Τουρκία με την Συρία στην οποία πολεμάει, με τη Λιβύη στην οποία πολεμάει, στο Ιράκ που πρόσφατα μπήκε. Κάνει τρεις πολέμους αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Και αναρωτιέται πραγματικά ο μέσος Έλληνας αν η Τουρκία θέλει να πάει σε πόλεμο. Και νομίζουμε ότι αποτρέπουμε την Τουρκία λέγοντας ότι και οι δύο χώρες θα καταστραφούν. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Θέλει πολλή συζήτηση. Να σταματήσω εδώ. Προσωρινά. Λένε οι τηλεθεατές να μην διακόψουμε τον καλεσμένο. Α, έτσι. Οπότε, ναι. Αλλά πρέπει και ο καλεσμένος κάποτε να διακόπτει. Είστε τόσο ορμητικός, τόσο οργανωμένος, τόσο μελετημένος, που πραγματικά δεν ήθελα να σας διακόψω. Και είναι απόλαυση να σας ακούω. Σας ευχαριστώ. Άσχετα αν συμφωνούμε σε κάποια σημεία ή διαφωνούμε, που θα φανεί στο τέλος. Ή και στην αρχή ή και στη μέση. Λοιπόν, να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, γιατί είναι μερικοί, νομίζουν ότι θα πάρουμε την πόλη στα γρήγορα. Έτσι, να τους πω λοιπόν ότι οι αμυντικές δαπάνες κατέτος της Τουρκίας είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάς έχει αμυντικές δαπάνες τα τελευταία χρόνια 3,2 δισεκατομμύρια. Και όπως έχουν πει 10 στρατηγοί διατελέσαντες αρχηγοί των όπλων, πέρσι με ανοιχτή τους επιστολή στην Καθημερινή, επί 10 χρόνια ο ελληνικός στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία, δεν έχει προβεί σε εξοπλισμούς, γιατί είχαμε το ταπεινωτικό μνημόνιο που μας επέβαλε περιορισμό 60% παραπάνω των αμυντικών δαπανών. Και λένε οι στρατηγοί, ότι να προσέχουμε τις παρορμητικές δηλώσεις, γιατί κινδυνεύει η Ελλάδα να πάθει αυτό που έφθασε στην άλλη χρεοκοπία. Το 1893, εσείς θα ξέρετε, τα λέω και τους τηλεθεατές μας, είχαμε χρεοκοπία. Η τότε Τρόικα πήρε όλα τα έσοδα από το τελωνείο, από τα προϊόντα κλπ. Και δημιουργήθηκε ένα εθνικιστικό κίνημα απελευθέρωσης της Μακεδονίας. Έγινε ο πόλεμος του 1897 και παραλίγο να έρθουν οι Τούρκοι έξω από την Αττική. Κινδυνεύουμε δηλαδή, εάν συνεχιστεί, λένε οι στρατηγοί, αυτή η μη αμυντική οργάνωσή μας, κινδυνεύουμε από μια πολεμική σύγκρουση. Αλλά θέλω να πάμε στην αρχή αυτής της κρίσης και να την εξετάσουμε αφηγηματικά με τις δικές σας αναλύσεις. Να πω μόνο γι' αυτό ότι είναι αναμφισβήτητο ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχυθεί στον τομέα των εξοπλισμών. Είναι αυτό, νομίζω, πια κοινός τόπος για όλους. Απλώς πρέπει να το κάνει και έξυπνα. Υπάρχουν οι λεγόμενες έξυπνες επιλογές και όχι οι πανάκριβες, τις οποίες σήμερα ο ελληνικός προγραμματισμός δεν αντέχει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα. Το πρόβλημα, το αμυντικό της Ελλάδας, είναι ότι έχει αποφασίσει, εκτός αν πέφτω έξω, γιατί μιλάω για δημόσιες πηγές, ότι θα κάνει ένα πόλεμο αμυντικό. Συνεπώς το πλεονέκτημα της επίθεσης, που είναι σημαντικό σε ένα πόλεμο, θα το έχει η Τουρκία. Εκείνη θα αποφασίσει κάποια στιγμή
πότε και πού θα χτυπήσει. Μπορεί να χτυπήσει το Καστελόριζο, μπορεί να χτυπήσει τη Λέρο, μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε αλλού, σε μια βραχονισίδα. Εκείνη έχει το πλεονέκτημα να συγκεντρώσει όλο της το πυρ και όλες τις δυνάμεις πάνω σε ένα στόχο, στον οποίο εσύ μοιραία, αφού έχεις διασπείρει τις δυνάμεις σου, γιατί δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει, είσαι λιγότερο δυνατός. Εκεί λοιπόν το ζήτημα είναι ότι να πάρουμε δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει κερδίζω τον πόλεμο, το άλλο σενάριο είναι χάνω τον πόλεμο. Εάν κερδίσω τον πόλεμο, σημαίνει ότι απλά απόθυσα τον εισβολέα από το νησί στο οποίο ήρθε, στο οποίο εισέβαλε. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Αποστολάκης, ισοπεδώνω τη βραχονισίδα. Ναι, αλλά μπορεί η βραχονισίδα ή η νησίδα ή το νησί να είναι κατοικημένο, προφανώς, κατά τη γνώμη μου, έχει ελληνικό πληθυσμό, ελληνικές υποδομές, άρα καταστρέφεται ένα κομμάτι της Ελλάδας, σκοτώνονται άμαχοι στην ελληνική πλευρά και έχω καταφέρει, γιατί είναι το καλό σενάριο αυτό, να αποθήσω τον εισβολέα στη θάλασσα. Στο κακό σενάριο, τι γίνεται. Άρα λοιπόν, τον πόλεμο πρέπει να τον σκεφτεί κανείς πιο έξυπνα. Δεν θέλει κανείς, πιστεύω, πόλεμο στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα αμυνθούμε εάν μας επιτεθεί η Τουρκία, αλίμονο αν εκπέμπαμε ένα τέτοιο μήνυμα. Και θα αμυνθούμε και θα διεκδικήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λέω όμως, και το λέω και στο βιβλίο και το λέω και πάντα στις δημόσιες επεμβάσεις μου, ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε ένα δίλημα που είναι αυτό που προσπαθεί να μας φέρει η Τουρκία. Από τη μια μεριά, να αναγκαστούμε να κλιμακώσουμε μέσα από τις προσβολές, τις πιέσεις που ασκεί, τις προβοκάτσεις που κάνει συνεχώς στο λιμενικό, στον Εύρο, παντού, να αναγκαστούμε να κλιμακώσουμε εμείς και να πει μετά η Τουρκία, α, μου έκαναν αυτή την επίθεση στο πλοίο μου, στο γεωτρύπανο. Να είμαστε κατηγορούμενοι. Και εγώ επιτέθηκα αμυνόμενος. Όχι επιτέθηκα, αμύνθηκα. Μα είναι σίγουρο ότι αν πάει αυτό το πλοίο και πλευρά, το παρεμποδίσουμε, θα προσφύγει στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, του ΟΗΕ. Όχι, κατευθείαν θα βαρέσει, θα χτυπήσει. Θα αμυνθεί. Θα είναι αμυνόμενη χώρα. Μα βέβαια, αυτό σας λέω. Το στείλει έτσι, ώστε αυτό που θα κάνεις εσύ να θεωρηθεί επίθεση και αυτή άμυνα. Και να πει εγώ, και βέβαια θα είναι μια υπερβολική άμυνα, διότι από εκεί και πέρα δεν θα είναι μια τοπική, θα πάει εκεί που θέλει. Το άλλο λοιπόν, ο εγκλωβισμός, είπαμε ένα δίλημα. Η μία πλευρά είναι αυτή, η άλλη είναι να αρχίσει να λες διαμαρτύρομαι, πηγαίνω στους συμμάχους, βγάζουμε καταδικαστικά ψηφίσματα παντού, αλλά επί του πεδίου έχει δημιουργηθεί ένα τετελεσμένο, το οποίο δεν έχει ανατραπεί. Τετελεσμένο προσπαθεί να δημιουργήσει μια σειρά από τετελεσμένα, τα οποία την έχουν φέρει σε μια διαφορετική θέση από αυτή που βρισκόταν στη δεκαετία του 70, ενώ εμείς πηγαίνουμε όλο ένα και πιο πίσω. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε τη χώρα, αυτό φωνάζω, να εγκλωβιστεί σε αυτό το δίλημα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια τρίτη λύση, μια τρίτη επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Και αυτές τις επιλογές εγώ τις δουλεύω συνεχώς, τις έχω δουλέψει και στο... Πέρα από την αλλιευτική οικονομική ζώνη, ναι, πέρα από την κλασική... Έχω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ναι, θα σας πω όμως ένα κομμάτι του... Τα κύρια σημεία θα μας πείτε. Θα σας πω ένα κομμάτι του που αναφέρεται και στο βιβλίο και έχει πάντα την επικαιρότητα, ότι καλεί στην Τουρκία να κάνει διάλογο, αλλά όχι βάσει αυτών που η Τουρκία θέλει, αλλά βάσει αυτών και ποιο είναι αυτό, το κεφάλαιο Αλία, όπως έλεγα προηγουμένως, στις διαπραγματεύσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος μέλος, θέλει να κάνει διαπραγματεύσεις, τις έχουμε μπλοκάρει εμείς κάποια κεφάλαια, η Κύπρη για την ακρίβεια. Πέντε κεφάλαια και έχουν οι Γάλλοι. Μπλοκάρει η Κύπρη, ναι. Λοιπόν, και λέμε, ελάτε, θέλετε διαπραγματεύσεις. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο Αλία. Τι σημαίνει Αλία? Αλία σημαίνει θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα. Εμείς δηλαδή στο χώρο του. Μαζί με τους 27, γιατί έτσι γίνεται η διαπραγμάτευση στα κεφάλαια αυτά. Κάθονται 27, ναι, και από την άλλη μεριά η Τουρκία. Και λέμε λοιπόν εμείς, ποιες είναι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό? Πρώτον, διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό το έχει αποδεχθεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο τα κράτη-μέλη της. Συνεπώς είναι δεδομένο. Πρέπει να προσχωρήσει σε αυτό για να γίνει οποιοδήποτε διάλογο. Και δεύτερον, θα πούμε τις δικές μας θέσεις εκεί και οι οποίες θέσεις, όπως γράφω και στο βιβλίο μου μέσα, πρέπει να είναι ότι εμείς δικαιούμαστε όλες τις θαλάσσιες ζώνες που μας δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Το που ακριβώς φτάνουν. Ποιες δηλαδή, όλο το Αιγαίο και νοτίος της Κρήτης. Δικαιούμαστε και τα 12 μίλια. Ναι. Δικαιούμαστε και συνορεύουσα ζώνη. Τα 24 μίλια. 12 συν 12. Δικαιούμαστε ΑΟΣ, ναι, δικαιούμαστε αλιευτική ζώνη, δικαιούμαστε υφαλοκρηπίδα. Όλες αυτές οι θαλάσσιες ζώνες και υπάρχει και αρχαιολογική κτλ. Ναι. Αυτές λοιπόν τις ζώνες η Ελλάδα
τις δικαιούται. Και πώς θα μας το κατοχυρώσει, με τι είναι η τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν εμείς θα συζητήσουμε με την τουρκική πλευρά, θα καταθέσουμε το χάρτη μας. Ο χάρτης λοιπόν αυτός θα λέει ποιες είναι. Που αντιστοιχεί στο χάρτη που έχετε εδώ, ακριβώς, ας πούμε, έτσι. Ακριβώς, είναι οι διεκδικήσεις μας. Αλλά. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης. Ναι. Αλλά λοιπόν, το κλειδί εδώ είναι. Πού τον καταθέτουμε αυτό το χάρτη. Στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Ωραία. Λοιπόν, και έχω και τους. Και είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω και τους 27, οι οποίοι λένε ότι αυτά είναι λογικά βάσει του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα. Πού το λένε. Αυτό θα πρέπει εδώ να δεν πούν... υποστηρίζουν την ΑΟΣ της Κύπρου. Στις διαπραγματεύσεις αυτές είναι στην ουσία διαπραγματεύσεις προσχώρησης, όπως τις λέμε νομικά. Δηλαδή δεν κάνεις πραγματική διαπραγμάτευση, είναι το κοινοτικό και εκτιμένο και το δίκαιο της θάλασσας είναι κοινοτικό και εκτιμένο. Και αυτό είναι υποχρεωμένο το κράτος, το υποψήφιο να το δεχτεί. Εγώ δεν αεροβατώ πολιτικά για να νομίσει ο κόσμος ότι λέω ότι θα είναι 27 Ευρωπαίοι και θα μαστιγώνουν την Τουρκία για να το δεχτεί. Όμως είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσω την επαφή μαζί της. Γιατί ο άλλος τρόπος που ακούω ότι συζητιέται και όλοι συζητάνε ότι και καλά θα κάνουμε ένα διάλογο για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, είναι ο χειρότερος δυνατός, διότι είναι κάτω από τους όρους της Τουρκίας. Τουλάχιστον αυτό είναι μια διαδικασία που ανατρέπει τα δεδομένα. Είναι εμείς που είμαστε από το πάνω, έχουμε το πάνω χέρι και η Τουρκία που είναι στο κάτω χέρι. Βεβαίως θα αντιδράσει η Τουρκία. Η Τουρκία, και το βλέπουμε κατά τρόπο τραγικό στην περίπτωση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Η Τουρκία δεν αποδέχεται ούτε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ούτε και η Αμερική, το ξέρετε. Η Αμερική την θεωρεί claimed, διεκδικούμενη. Καλά, όλοι οι διεθνολόγοι δεν έχουν προβάλει αυτή την επιφύλαξη της Αμερικής. Ή ένα κομμάτι. Λέει στις μη οριοθετημένες, γιατί οριοθετημένη είναι η ζώνη και προς την Αίγυπτο. Αλλά δεν είναι οριοθετημένη από την Τουρκία, δεν είναι οριοθετημένη από τη Συρία και δεν είναι οριοθετημένη η ζώνη από την Ελλάδα. Γι' αυτό οι Αμερικανοί κρατάνε αυτή την απόσταση σε αυτό το κομμάτι. Λέει λοιπόν η Τουρκία ότι δεν αναγνωρίζω εγώ αυτή την ΑΟΣ. Θα πει και εδώ και το λέει. Αν καταθέσουμε εμείς αυτό το χάρτη για ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευρωπαίοι δηλαδή και εμείς μέσα με την τουρκική αντιπροσωπεία θα πούν καταρχήν τι είναι αυτό που μου φέρατε εδώ. Δεν το αναγνωρίζω, δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει αυτό το δικαίωμα σε αυτές τις ζώνες. Ωραία, θα το πει αυτό, το λέει. Έτσι κι αλλιώς το λέει. Όμως η διαπραγμάτευση εκεί γίνεται σε άλλη βάση. Σε ποια? Ότι πρέπει να αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Οπότε είναι 27 χώρες οι οποίες υποστηρίζουν ότι αυτό είναι το προαπαιτούμενο. Ωραία, για να προχωρήσει. Δηλαδή, γιατί τι θα δεν πει πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί η Τουρκία? Θα πει, δεν συμφωνώ, το κεφάλαιο αυτό το έχουμε μπλοκάρει οι φίλοι της Ελλάδος. Εάν λοιπόν η Ελλάδα ξεκινήσει αυτή την κουβέντα, θα αντιδράσουν οι Τούρκοι. Οπότε θα πούμε και εμείς ως Ευρωπαίοι, εσείς έχετε απόψεις οι οποίες είναι εντελώς μακριά από αυτά που πρέπει για ένα υποψήφιο μέλος. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να προχωρήσει. Μα ήδη εκεί αλλά έχει διατυπωθεί, έχει εκτεθεί, έχει, αν θέλετε, καταγραφεί ότι η Τουρκία δεν ασπάζεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, επισήμως και από όλους αυτούς, και ότι εμείς είμαστε η ευρωπαϊκή πλευρά η οποία θέλει να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, πρέπει να γίνουν αν θέλει η Τουρκία να προχωρήσει και η Τουρκία δεν προχωράει. Τι θα κάνουμε τα οι Ευρωπαίοι? Και συνεπώς, αυτό που δεν κάνουν τώρα ή αυτό που μισοκάνουν. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι έχουν πει. Δεν μιλάμε για θαύματα, μιλάμε για μια διαδικασία. Η άλλη διαδικασία είναι είσαι μόνος σου με την Τουρκία. Και η Τουρκία είναι από πάνω πάνωπλη και σε χτυπάει και σου δίνει καμπύλια, για να το πω έτσι απλά, ενώ στην άλλη διαδικασία είναι 27 και είναι μόνη της. Έχει μια σημασία αυτό. Έχει μια σημασία. Κύριε καθηγητά, πολλές φορές έχουμε εκθέσει την Τουρκία ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και λοιπόν. Το θέμα είναι ότι. Εδώ έχουμε φτάσει στο μη παρέκει πια. Ακούστε. Με την Τουρκία κάποια στιγμή θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο ή θα πάμε σε διαπραγματεύσεις. Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι αυτό θα γίνει? Δυστυχώς το αμφισβητούσαν οι περισσότεροι στη δεκαετία του 70, ωραία, στη δεκαετία του 80. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και δεν έγινε τίποτα. Εμείς θα δεχθούμε όταν η Τουρκία λέει εγώ δεν αναγνωρίζω αυτές τις ζώνες. Θα δεχθούμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης? Δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Για ένα λεπτό. Έλεγα προηγουμένως ότι η Ελλάδα αναγκαστικά με την Τουρκία για να λύσει το πρόβλημά της ή θα κάνει διμερείς διαπραγματεύσεις ή θα πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα πάμε λοιπόν για αυτές τις ζώνες. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το θέμα είναι λοιπόν, λέω εγώ. Άλλωστε είναι και υποχρέωση από το Ελσίνκι. Με τι θέσεις θα κάτσεις στο τραπέζι? Η Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει πει θα κάτσω στο τραπέζι και θα διεκδικήσω όλες τις θαλάσσιες ζώνες που μου δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν το έχει πει ποτέ. Εάν το πει αυτό, ξεκινάει από μια θέση
που είναι βεβαίως πολύ μακριά από την τουρκική, αλλά η λογική των διαπραγματεύσεων είναι πάντα ότι ξεκινάς με μια μαξιμαλιστική θέση και κάπου συναντιέσαι με τον άλλο, αν θες να φτάσεις κάπου ή δεν φτάνεις κάπου, λοιπόν, και θα πας στο Διεθνές Δικαστήριο με καταγεγραμμένες τις θέσεις. Εμείς δεν έχουμε καταγράψει θέσεις. Ναι, από τις Βρυξέλλες δηλαδή θα πάμε στη Χάγη. Όταν λέτε από τις Βρυξέλλες, εννοείται από αυτό το διάλογο. Από αυτό το διάλογο. Ναι. Το επόμενο δρομολόγιο. Μπορεί, είναι, ναι, είναι μπορεί και όχι. Έτσι, γιατί... Εγώ ρωτάω. Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά. Ούτε κι εγώ μπορώ να προδιαγράψω τι θα γίνει. Πάμε, ωραία. Ας πάρουμε λοιπόν το σενάριο ότι πάμε στη είναι Χάγη. Μια άλλη διαδικασία. Θα πάμε στη Χάγη έχεις... για τις ζώνες, όχι για όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Φυσικά, γι' αυτό ακριβώς λέω. Μόνο για τις θαλασσιές ζώνες. Για την ΑΟΣ. Μα ακριβώς γι' αυτό λέω ότι εγκλωβίζουμε το διάλογο στο κεφάλαιο. Γιατί θα πάμε στη Χάγη. Για αυτές... Μόνο για την ΑΟΣ. Εμείς λέμε, εμείς θέλουμε να οριοθετήσουμε, θέλουμε... αυτές είναι οι θέσεις μας. Θα πάμε για τη στρατικοποίηση των νησιών μας. Όχι βέβαια. Όχι. Μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες. Μα γι' αυτό και εγκλωβίζουμε. Αυτή είναι η διαφορά της διαδικασίας. Πάμε στις θαλάσσιες ζώνες. Πάμε μόνο στο κεφάλαιο Αλίας, το οποίο συζητιούνται μόνο τα θέματα Αλίας και θαλασσιών ζώνων. Πάμε στις θαλάσσιες ζώνες λοιπόν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Καταρχάς να θυμίσω ότι όταν ξαναπήγαμε, χάσαμε. Όχι, δεν ήταν έτσι. Δεν υπήρχε τότε το δίκαιο της θάλασσας. Βγήκε μετά. Η σύμβαση για το στο βιβλίο είστε επιοικίτης με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Καταλαβαίνω το θαυμασμό σας, αλλά ακούστε. Θεωρώ ότι πραγματικά είχε μια στρατηγική σοφή που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατευτούμε απέναντι στην Τουρκία. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Μας έβγαλε από το ΝΑΤΟ και έδωσε πάτημα στην Τουρκία να διεκδικεί τον αέριο χώρο ως αρμοδιότητα. Αυτό το ζήτησε το 95% του ελληνικού λαού. Δεν έγινε δημοψήφισμα, κύριε καθηγητά. Λαϊκιστική ενέργεια ήταν για να τη βγει από αριστερά στον Παπανδρέου. Η Ελλάδα βρισκόταν τότε σε μια πολύ ιδιόρυφη κατάσταση. Αν το κάνει ο Παπανδρέου, θα του το φορτώναμε μέχρι τώρα. Αλλά μεγάλος ηγέτης ο Καραμανλής με μεγάλα λάθη. Όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν συμφωνώ, απόψη σας σεβαστή. Έκανε λοιπόν. Λέω το ίδιο και για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Καραμανλής ήθελε να βάλει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα βασικό στόχο. Η οποία όμως δεν τη στηρίζει. Το θέμα της διακτορικής διατριβής. Δεν τη στηρίζει στην άμυνα. Μα γιατί η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα στη δεκαετία του 80. Η Ελλάδα πήρε το δίκαιο της θάλασσας και αντί να το αξιοποιήσει, αντί να πάει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει τώρα παιδιά όλοι να συμφωνήσουμε ότι όταν κάποιος επιτίθεται σε κοινοτικό έδαφος, όλοι μαζί θα τον βοηθήσουν στρατιωτικά. Και τι γίνεται, στα Φόκλαντς χτυπάει η Αργεντινή, ένα τρίτο κράτος, βλέπε Τουρκία, τα Φόκλαντς βρετανικό έδαφος και η Ελλάδα βγαίνει και λέει να τα βρείτε μεταξύ σας. Δηλαδή αυτό που μας λένε σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι. Αντί να πει προστατεύουμε και συμφωνούμε με τη Μεγάλη Βρετανία ότι πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι να συμφωνήσουμε, να βοηθήσουμε τη Μεγάλη Βρετανία απέναντι στην Τρίτη. Έχασε πολλές ευκαιρίες η Ελλάδα σε αυτή τη δεκαετία που έλεγα προηγουμένως, ήμασταν λίγες χώρες, μπορούσαμε να το κομμαντάρουμε. Χάθηκαν οι ευκαιρίες, τώρα γέμισε από ανατολικούς, οι οποίοι φοβούνται μόνο τη Ρωσία και μόνο αυτούς έχουν στο μυαλό τους και η Τουρκία για αυτούς είναι και ένα σύμμαχος. Ας ολοκληρώσουμε όμως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Yes. Λοιπόν, στην κρίση λοιπόν του χώρα το 1976 τον Αύγουστο, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε «Είμαι έτοιμος και για πόλεμο και για ειρήνη και για ειρήνη και για πόλεμο». Προσέφηκε διτός στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είπε, έκανε μια γενική έκκληση υπέρ της ειρήνης και ζήτησε την προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης. Το Δικαστήριο της Χάγης απέρριψε την αίτησή μας για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του πλοίου που παραβίασε την παραφαλοκρηπίδα, λέγοντας ότι προσεχώρησε στο επιχείρημα της Τουρκίας. Ότι η ζημιά που σας επροξένησε μπορεί να αποκατασταθεί. Άρα δικαίωσε την Τουρκία. Δεν σας προξένησε ζημιά γιατί δεν έβαλε γεωτρύπανο. Δεν είναι ανεπανόρθωτη η ζημιά. Ακριβώς. Γιατί η Τουρκία είπε ότι εγώ μπορώ να δώσω αποζημίωση. Αυτό εννοώ. Ήταν έρευνα και όχι γεώτρηση να εξηγήσει τον κόσμο. Ακριβώς. Δεύτερον, το δικαστήριο όταν εκλήθη να απεφανθεί επί της προδιαδικασίας για τα κριτήρια οριοθέτησης, μετά από δύο χρόνια, το 1978, είπε ότι είμαι αναρμόδιο γιατί εσείς Έλληνες με θεωρείτε αναρμόδιο στα ζητήματα θαλασσίων ορίων. Και δεύτερον, δεν έχετε υπογράψει συνυποσχετικό οι δύο χώρες. Ακριβώς. Μεγαλύτερη γκάφα μπορεί να υπάρχει από όχι, αυτό. Όχι, γιατί η Ελλάδα έκανε τότε τις κινήσεις που έπρεπε. Δηλαδή πήγε στο αρμόδιο όργανο των ΗΕ, για το Συμβούλιο Ασφαλείας μιλάω, που διαχειρίζεται τις κρίσεις και τις απειλές για την ειρήνη, γιατί αυτό ήταν. Δυστυχώς ήταν τέτοιοι συσχετισμοί που δεν μπόρεσε να πάρει αυτό που θα ήθελε. Σκεφτείτε σήμερα η Τουρκία τι θα σήμαινε για ένα Συμβούλιο Ασφαλείας. Και από την άλλη μεριά το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο είπε πρέπει να κάνετε συνυποσχετικό. Έκτοτε λοιπόν, πολύ απλά όλοι γνωρίζουμε ότι για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Τουρκία σε ένα συνυποσχετικό. Εμείς θα θέλαμε αυτό το συνυποσχετικό να είναι ευρύ, δηλαδή να λέει πάμε χωρίς προϋποθέσεις. Οι Τούρκοι θέλουν να είναι στενό, δηλαδή να έχουν λύσει όλα τα προβλήματα διμερώς μαζί μας.
έτσι θεωρούν εκείνοι, δηλαδή να μας έχουν πιέσει να αποδεχθούμε τις δικές τους θέσεις και να πάμε πλέον να κάνει το Διεθνές Δικαστήριο μια τυπική δουλειά που είναι σε κάποια σημεία να οριοθετήσει που είναι δευτερεύουσα σημασία. Άρα λοιπόν εδώ είναι το κλειδί, πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε ποτέ το πρόβλημα. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι τελικά η κρίση του Αυγούστου 1976, που ο τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε το δημαγωγικό και τυχοδιοκτικό βυθίσατε το χώρα. Και δεν το είπε σε συνεννόηση με τον Καραμαλή, έτσι δεν είναι? Το οποίο βοήθησε αντικειμενικά, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αλλά... Μολυβιάτη είπε στη Βουλή, δεν ήταν συνεννοημένη. Δεν ήταν μια λαϊκιστική ενέργεια του Ανδρέα αυτή τη φορά. Όπως για να είμαι δίκαιο. Κατέληξε, εκτονώθηκε λοιπόν. Και πολλές άλλες, βεβαίως. Και κατέληξε η κρίση στο πρωτόκολλο της Βέρνης που λέει ότι όσο καιρό συζητάμε με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, καμία χώρα δεν θα προβεί σε ενέργειες που μπορούν να παρενοχλήσουν τη διαπραγμάτευση. Ουσιαστικά παγώσαμε αμοιβαίως έρευνες και γεωτρήσεις. Έξω από τα 6 μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο. Στο Ανατολικό Αιγαίο. Το 87 λοιπόν με την κρίση, τη φοβερή επιτυχία του Ανδρέα Παπανδρέου. Την μεγάλη γκάφα του Ανδρέα και την μπλόφα θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Okay. Θα έχετε όλο τον χρόνο να επικρίνετε τον Ανδρέα. Ωραία. Θα βοηθήσω κι εγώ, πότε επικρίνοντας, αλλά καμιά φορά υπερασπιζόμενος τον Ανδρέα. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών Επικυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή, καθηγητή διεθνών σχέσεων, βαθύ γνώστη των εθνικοαμυντικών θεμάτων και από τους λίγους ή ο μοναδικός που έχει εντρυφήσει, έχει μελετήσει τα ζητήματα της πυρηνικής στρατηγικής. Ένα μεγάλο θέμα που έχει ξεχαστεί, παρότι εδώ έχουμε πάλι με τον Τραμπ να αποσύρεται από τις συμφωνίες για την πυρηνική εκτόνωση. Αλλά είμαστε λοιπόν τώρα στην κρίση Μάρτης 87 με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, με Τούρκο πρωθυπουργό τον Οζάλ, γιατί υπάρχει πολλής μύθος πασόκικος γύρω από αυτή την κρίση και θα ήθελα εσείς να μου πείτε την ανάλυση σας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πριν από την κρίση αυτή υπήρχε, όπως είπατε προηγουμένως, το συμφωνητικό της Βέρνης, το οποίο τι έλεγε? Έλεγε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν θα κάνουν έρευνες για πετρέλαιο έξω από τα 6 μίλια, έξω από τα χωρικά τους ύδατα. 6 μίλια έχουμε και εμείς, το Αιγαίο 6 μίλια και η Τουρκία. Γίνεται η κρίση του 1987. Βέβαια, στο κείμενο δεν υπάρχει αυτή η λεπτομερής αναφορά. Είναι το συμφωνητικό Τζούνι... Μπιλγκέ. Γίνεται λοιπόν μετά η κρίση του 87, κατά την οποία τι είχε συμβεί? Η Ελλάδα θέλησε, τότε ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Καψής, ο οποίος είπε να κάνουμε έρευνες και πέρα από τα 6 μίλια ανατολικά της θάσου. Δηλαδή, να συμπληρώσω ότι ο Ανδρέας είπε δεν μας δεσμεύει το πρωτόκολλο της Βέρνης, το οποίο είχε κατατεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έτσι ξεκίνησε η κρίση. Η Ελλάδα είπε εγώ θα κάνω έρευνες, δεν με δεσμεύει. Γιατί είχε πει και την ίδια ιστορία όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Και βγαίνει η Τουρκία και λέει, τι λέτε κύριε, έχετε υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ισχύει και αν εν πάση περιπτώσει κάνετε κι εσείς έρευνες, θα κάνω κι εγώ. Και βγάζει και ετοιμάζεται, αναγγέλει ότι θα βγάλει, δεν θυμάμαι ποιο σκάφος ήταν τώρα. Το Πύρι Ρέις. Με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Οπότε γίνεται μια αναταραχή, συνειδητοποιεί η ελληνική πλευρά τι έχει κάνει και ποια είναι η τουρκική χώρα, αντίδραση, έτσι, στον πόλεμο. Και γίνεται τότε μια θεατρική κίνηση από τον Ανδρέα Παπανδρέου περί επιστράτευσης και του ταξιδιού του Υπουργού Εξωτερικών στη Βουλγαρία. Εγώ ποτέ μου δεν το κατάλαβα. Υπήρχε ένα σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας. Ποτέ δεν κατάλαβα τι σημασία είχε αυτό και εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω. Ήταν μήνυμα στους Αμερικάνους. Ναι, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δηλαδή, η χώρα απλά του ΝΑΤΟ ζητάει τη βοήθεια του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Όλα αυτά ήταν αυτό που λέμε ο καπνός. Η ουσία πια είναι ότι όταν τελείωσε η κρίση, η Ελλάδα είχε αποδεχθεί και αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ Παπανδρέου και Οζάλ, ότι δεν θα κάνει έρευνες έξω από τα 6 μίλια σε ολόκληρο το Αιγαίο. Δηλαδή, όχι μόνο αποδέχθηκε αυτό που πριν έλεγε ότι δεν το αποδεχόταν, το Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στο Δυτικό. Δηλαδή, 6 μίλια έξω από το Σούνιο, η Ελλάδα ανέλαβε υποχρέωση να μην κάνει έρευνες. Αυτό το τρομερό συνέβη το 87. Εκτός από την αποστολή του Κάρολου Παπούλια στον Ζίπκοφ, έκανε επίσης μια άλλη θεαματική ενέργεια. Ζήτησε να κλείσει η αμερικανική βάση στη Νέα Μάρτη. Εντάξει. Ουδέποτε έκλεισε, γιατί εμείς, εγώ ήμουν στο ίσως τότε, τα... υπήρχε συντάκτης μας ο Κώστας Ντελέζος, έχω την άδειά του να τον αναφέρω, είχαν σπεύσει όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι έξω από τη βάση, στη Νέα Μάκρη, όλο το βράδυ κράτησαν συντροφιά στην επικεφαλής αξιωματικό, η οποία τους ευχαρίστησε το πρωί, ήταν μια θαυμάσια νύχτα τους είπε, δεν έκλεισε ούτε ένα λεπτό η βάση. Για να πιέσει όμως ο Ανδρέας τους Αμερικάνους, για να πάω τώρα να του δώσω ένα δίκιο, διότι οι μόνοι που μπορούν να τη θασέψουν
τροποντινά τους Τούρκους είναι οι Αμερικάνοι. Η αμερικανική δύναμη, η πρόσβαση που έχουν κλπ. Πάντως, βλέποντας ο Ανδρέας ότι έμεινε μόνος από Αμερικάνους, Ρώσους, Βούλγαρους, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, αναγκάστηκε και αυτός να ακυρώσει. Αυτό δεν είναι γνωστό. Ακύρωσε την προγραμματισμένη γεώτρηση της εταιρείας Ντένισον έξω από τη Θάσο. Ναι, έτσι. Γιατί νομίζουν μερικοί ότι κατατρόπωσε ο Ανδρέας τους Τούρκους στο Αιγαίο. Εφήρμοσε το πρωτόκολλο του Καραμαλή. Εγώ τα βλέπω αυτά, δηλαδή στην πολιτική, η πολιτική, ειδικά στα εθνικά θέματα, να γίνεται με στόχο την επικοινωνία και όχι, αν θέλετε, το εθνικό συμφέρον. Και γι' αυτό δέχτηκα την πρόσκληση του Κώστα Καραμαλή και μπήκα στην πολιτική για να βοηθήσω. Δεν με ενδιαφέρει ούτε βουλευτής να βγω, ούτε οτιδήποτε. Αυτά ήρθαν μετά εκ των υστέρων. Ήθελα να βοηθήσω και προσπαθώ με το βιβλίο μου να εξηγήσω τι έκανα. Εγώ θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου. Και έφυγα από την πολιτική, γιατί ακριβώς κατάλαβα κάποια στιγμή από τις συνέχειες που δόθηκαν στα θέματα αυτά ή δεν δόθηκαν, για να είμαι πιο ακριβής, ότι πλέον η πολιτική έχει γίνει πλήρως επικοινωνία και όχι ουσία. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικές κινήσεις και όχι να ασχολούμαστε με το πώς θα εμφανίσουμε κάτι. Συμφωνώ. Και να πετάμε την καυτή πατάτα ο κάθε υπουργός στον επόμενο, σε βάρος του μακροπρόθεσμου εθνικού συμφέροντος. Εγώ αναφέρομαι συχνά σε αυτές τις δύο κρίσεις. Χώρα 76, πύρη Ρέις 87, γιατί είναι καρμπών με αυτή την κρίση που ζούμε. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Ναι. Να σας το πω αλλιώς. Και λέω, μήπως πάμε για ένα νέο πάγωμα. Γιατί κοιτάξτε, έχουμε γεωτρήσεις των αδελφών μας Κυπρίων στην ΑΟΣ. Έφεραν την Exxon Mobil, έκανε γεώτρηση στο 10, έφεραν την Nobel Energy και την Telex στο οικόπεδο 12 και τελικά ανάγκασαν τον Ερντογάν να κάνει 7 γεωτρήσεις, τώρα χτυπάει στο οικόπεδο 6 της Ιταλίας και της Γαλλίας, έχει τρυπήσει το οικόπεδο το 7 και το 8 που είναι γαλλικό οικόπεδο, μας κύκλωσε από τον Νότο με το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, έκανε αυτό το τραπέζιο που είναι η τεράστια όστη στον έστρι της συντεταγμένης στον ΟΗΕ. Δηλαδή, οι Κύπροι, οθούμενοι από ένα μεγαλοειδεατισμό ενεργειακό, έτσι τον λέω εγώ, έφτασαν στο όριο και μας εξαγρίωσαν το θηρίο και έφεραν το θηρίο έξω από την Ιερά Πέτρα. Και λέω τώρα, τι έκαναν οι δύο μεγάλοι? Μήπως πάμε προς τα εκεί για ένα αμοιβαίο πάγωμα, ή θα παρακαλάμε τον Ερντογάν για πάγωμα? Οι δύο μεγάλοι. Καραμαλής και Ανδρέας, λέω. Κοιτάξτε. Δηλαδή, προκειμένου να αποφύγουν οι δύο ηγέτες στον πόλεμο. Ναι, πρώτον δεν τους βάζω στο ίδιο τραπέζι, δεν μου επιτρέψετε να πω, καμία σχέση. Ιστορικά τους λέω εγώ, σαν πρόσωπα. Εντάξει, εσείς έχετε δικαίωμα της γνώμης σας. Εγώ δεν τους βάζω, δεν τους συγκρίνω καν. Τώρα, εγώ προσφορά, δεν έχω λόγους να κρύψω. Όχι, τον Καραμαλή τον θεωρώ πιο προοδευτικό από τον Ανδρέα. Ναι, δεν είναι θέμα προοδευτικό. Εγώ μιλάω μόνο για τα εθνικά συμφέροντα. Και πιο σοβαρό. Μπορεί να δεχτώ. Ο άλλος ήταν οραματιστής, αλλά ξεγέλασε τον κόσμο. Έχει πτυχές του Παπανδρέου στο τομέα των κοινωνικών κτλ. Έκανε πολλές μεταρρυθμίσεις που μπορεί να με βρίσκουν σύμφωνο. Μιλάω για τα εθνικά θέματα. Αυτό λοιπόν που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να συγκρατήσουμε είναι ότι μετά από κάθε κρίση η Ελλάδα βγαίνει σε χειρότερη θέση. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η Τουρκία, έλεγα προηγουμένως, μαζί με τη Ρωσία έχουν πιάσει το μήνυμα των καιρών. Ποιος χρησιμοποιεί βία? Ποιος είναι ανεξέλεγκτος στη χρήση βίας? Ποιος έχει καταλάβει ότι κανείς διεθνώς δεν θα αντιδράσει στη χρήση βίας? Το έχουν καταλάβει η Ρωσία και η Τουρκία. Χρησιμοποιούν τη βία σε κάθε περίπτωση, απειλούν με τη χρήση βίας, στέλνουν μηνύματα ότι εγώ είμαι αποφασισμένος, η Τουρκία πολεμάει σε τρία μέτωπα. Ποιος δεν πιστεύει ότι το μήνυμά της είναι αξιόπιστο? Και άρα λοιπόν σε θέτει εσένα, αυτό έλεγα προηγουμένως, σε εγκλωβίζει σε ένα δίλημα. Ή θα πάω να συρθώ μαζί της στη λάσπη του πολέμου και στους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, το οποίο πρέπει να το κάνω πέρα από μια κόκκινη γραμμή, ή θα αναγκαστώ να περιοριστώ σε αυτά τα διεθνή. Τις διεθνείς διαμαρτυρίες. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να βγούμε από αυτό το δίλημα και να πάμε σε μια διαδικασία στην οποία εμείς θα έχουμε το πάνω χέρι όσο μπορεί να είναι, τουλάχιστον αρχικά, διότι δεν μπορείς να συρθείς και σε μια διαδικασία να πας στο Διεθνές Δικαστήριο έτσι, ούτε στο διάλογο. Ακούω πολλούς και λένε να πάμε σε διάλογο. Μα ένα λεπτό, να θυμίσω ιστορικά, όπως σας αρέσει και είμαι σίγουρος θα συμφωνήσετε, ότι η Ελλάδα κάθε φορά σε αυτό το διάλογο έβαζε κάποια προαπαιτούμενα. Να αποσυρθούν τα στρατεύματα τα τουρκικά από τη Χάλκη, από την, συγγνώμη, από την Αναγία. Εκεί θα πάμε όπως την πρώτη γραμμή όλοι. Από την Κύπρο, εάν δεν αποσυρθούν, δεν κάνουμε διάλογο. Το κατάπιαμε.
έγινε διάλογος, διαπραγματεύσεις κτλ. Μετά να πάρει πίσω την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ούτε αυτό έγινε. Να πάρει πίσω το κάζους Μπέλι, να πάρει πίσω το ένα, να πάρει πίσω το άλλο. Κάθε τι προκλητικό που έκανε η Τουρκία, λέγαμε ότι ήταν προαπαιτούμενο. Στη συνέχεια το καταπίναμε δυστυχώς και προσερχόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου. Γιατί δεν βρίσκαμε πιο έξυπνη στρατηγική. Και αυτό είναι ακριβώς που φωνάζω και λέω: θέλουμε μια πιο έξυπνη στρατηγική. Γιατί αλλιώς οθούμεθα και αυτή τη φορά σε αυτό το δίλημα. Σε τρεις μήνες από σήμερα, αν ο Ερντογάν επιμείνει, να βρεθούμε εγκλωβισμένοι, είτε να πρέπει να απαντήσουμε στρατιωτικά, όπου η Τουρκία θα το χρησιμοποιήσει για να κλιμακώσει σε πλήρη πόλεμο. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Δεν θα τον περιορίσει. Το πει ο αρχηγός Γεθά, δεν θα είναι σημειακή η κρίση. Γιατί θέλω να θα είναι σε ένα σημείο δηλαδή. Θέλω να υπογραμμίσω, ναι. Ο πόλεμος δεν καταλαβαίνει από σύνορα. Δεν υπάρχουν σύνορα στον πόλεμο. Το κατέλαβα, γεια σας. Ενώ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάτι καλύτερο μπορεί να έχεις. Άρα λοιπόν ο πόλεμος από αυτή την άποψη είναι η χειρότερη επιλογή. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας στο άλλο και βεβαίως να αποδεχθείς ό,τι σου λέει η άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν είναι που προσπαθεί η Τουρκία, να σε φέρει υπό την απειλή των όπλων, είτε να πας εσύ να κλιμακώσεις, είτε να δεχθείς τις δικές της απόψεις. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μες. Πρέπει να βρεθεί ένας τρίτος δρόμος. Έχω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, σας περιέγραψα κάποιες πτυχές, έχω και άλλες πτυχές, τις οποίες έχω αρμοδίως πει. Κανείς δεν αμφιβάλλει, το σχέδιο σας είναι έξυπνο, μελετημένο, οργανωμένο, αυθεντικό και δυνατό. Μου, δυνατό. Να δούμε όμως. Οι άλλες δυνάμεις που δρούν στην περιοχή. Ακριβώς πάμε, αυτό. Πάμε λοιπόν. Έχουμε την κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ και τώρα την κρίση έξω από την Ιερά Πέτρα. Έτσι. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι, λέει, προκλητικό και μη παραγωγικό. Ναι. Στην πρώτη παράγραφο. Στη δεύτερη παράγραφο λέει ότι νομικά δεν προκαλεί πρόβλημα στις τρίτες χώρες. Δεν είναι κάτι ανασχετικό το να έχει η Ελλάδα τις θέσεις της. Και τρίτο, καταλήγουν. Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποφαίνονται επί θαλασσίων ζωνών, παρότι μιλάνε εκεί για αλληλοεπικαλύψεις ζωνών, προτρέπουν σε διαπραγματεύσεις και αποφυγή μορομηνών ενεργειών. Δηλαδή, μια παράγραφος είναι υπέρ μας, η δεύτερη είναι ουδέτερη, η τρίτη μας λέει: έχετε δίκιο, αλλά βρείτε με αυτόν που σας λέει ότι έχετε άδικο. Αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δίδουμε βάσεις και κυριαρχούν στην περιοχή από το 1953, έτσι. Μέχρι αύριο μεθαύριο και με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει δώσει περισσότερες βάσεις από ό,τι έδινε η κεντροδεξιά και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει προβεί σε τι αντίπεινα προς την Τουρκία. Το πιο σκληρό αντίπεινο είναι προσωπικές κυρώσεις. Σε δύο στελέχη της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Τουρκίας επέβαλε απαγόρευση εισόδου και μη περιουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι εκείνα τα εντάλματα σύλληψης των πλοίων και των πληρωμάτων που περίμενε η Λευκωσία. Έχουμε τη Ρωσία να κάνει αβάντα στην Τουρκία, έτσι δεν είναι? Άρα, τι μένει η Γαλλία? Για πείτε μου την προοπτική της Γαλλίας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν όλοι πλέον στην Ελλάδα συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα τρίτο παράγοντα, είτε λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οποιοδήποτε άλλος, να κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς, το χρέος υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων και των συνόρων μας. Κανείς δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά στρατιωτικά, αν δεν την κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι παράγοντες όλοι κάνουν αυτό που ξέρουμε επίσης από τη διεθνή ζωή, ότι συνήθως κάνουν όταν βλέπουν ένα πρόβλημα, λένε βρείτε τα μεταξύ σας. Το ίδιο κάνουμε και εμείς ως χώρα στην Αφρική. Όταν έρχονται δύο αφρικανικές χώρες, το έκανα και εγώ ως υπουργός εξωτερικών σε πάρα πολλές διεθνείς συναντήσεις. Βρείτε τα μεταξύ σας, είναι η πιο εύκολη λύση. Κάνετε ένα διάλογο, πηγαίνετε σε μια διεθνή διαιτησία. Αυτά είναι τα όπλα που το διεθνές δίκαιο προβλέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το οποίο δυστυχώς πράγματι πολλές φορές αποβαίνει σε βάρος του πιο αδύναμου και όχι του πιο ισχυρού. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλαβαίνουμε, να το ξέρουμε. Άρα η στρατηγική μας πρέπει να είναι να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από αυτές τις συμμαχίες, που σημαίνει για παράδειγμα στο χειρότερο δυνατό σενάριο να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα κάνουν τη δουλειά για μας, εκτός εάν δουλέψουμε κάποιες πτυχές των σχέσεων αυτών και μπορέσουμε μέσα από τις πτυχές των σχέσεων αυτών να πετύχουμε μια ισχυρότερη αποτροπή. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η Γαλλία θέλει να προχωρήσει πιο πολύ από ό,τι άλλες χώρες, είναι η μόνη που αυτή τη στιγμή δείχνει μια διάθεση να μπορεί να προχωρήσει. Βεβαίως θα ζητήσει κάποια ανταλλάγματα. Όταν ο Σαρκοζή μας είπε με τον Κώστα Καραμαλή. Εσείς έχετε μια εμπειρία τετ-α-τετ κουβέντας. Τότε ότι
θα κάνω τα πάντα για την Ελλάδα για να βοηθήσω και το εννοούσε και θα το έκανε εγώ πιστεύω. Βεβαίως θεωρούσε ότι και εμείς θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην παραγγελία των Ραφάλ. Αυτές οι δύο φρεγάτες που παζαρεύουμε τώρα κάνουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μέρος της διεθνούς πολιτικής. Και εμείς το κάνουμε, αν θέλετε, σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο με χώρες του τρίτου κόσμου, να συνδέσουμε υποστήριξη με εμπορικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, εκεί είναι ο ρόλος του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, να διασφαλίσουν με τους συμμάχους μέχρι πού μπορούν να πάνε, έτσι ώστε να ξέρουμε τι μπορούμε ακριβώς να περιμένουμε από τον καθένα από αυτούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το Ισραήλ, περιλαμβάνει την Αίγυπτο, περιλαμβάνει άλλους, να ξέρουμε μέχρι πού θα πάνε. Αυτό λοιπόν χρειάζεται, είναι κάτι που δεν το ξέρω. Εγώ το έκανα στη δική μου την εποχή και ξέρω την απάντηση της δικής μου εποχής. Το κάνουν σήμερα οι αρμόδιοι. Και πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι όταν ζητάμε από τη Γαλλία να έρθει να πολεμήσει για μας, πρέπει να είμαστε δεσμευμένοι και εμείς να πολεμήσουμε για τη Γαλλία στις περιοχές που έχει συμφέροντα. Να πούμε δύο πράγματα. Δηλαδή είναι επί αμοιβαιότητη αυτή η σχέση. Να μην τα μπερδεύει ο κόσμος. Υπάρχει πρώτα η αποτροπή. Και αποτροπή σημαίνει προσπαθώ να μην γίνει ο πόλεμος χωρίς να χάσω. Χωρίς να χάσω. Και η άμυνα έρχεται μετά αν αποτύχει η αποτροπή σου. Άρα η σχέση με τους τρίτους, τη Γαλλία, την Αμερική, ξεκινάει πρώτα από την αποτροπή. Τι μπορείς να κάνεις για να με βοηθήσεις να αποτρέψω χωρίς να χάσω. Χωρίς να χάσω. Και μετά, αν γίνει το απευταίο, τι θα κάνεις για να με βοηθήσεις. Αυτές οι δύο ερωτήσεις γίνονται, φαντάζομαι, από τους αρμόδιους στους αντίστοιχους αρμόδιους και έχουν πάρει κάποιες απαντήσεις ή δεν τις έχουν πάρει τις απαντήσεις και μπορεί να είναι κάπως έτσι, δηλαδή, γενικές. Δηλαδή καταλήγουμε ότι ακόμη και διάλογο να κάνουμε με την Τουρκία, με βάση όμως ένα κατάλογο διεκδικήσεων δικών μας προς την Τουρκία. Έτσι, ξεκινάμε από άλλη θέση, όχι από τη σημερινή. Λέω εγώ ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνει υπό την σκιά των ελληνικών όπλων. Εκεί καταλήγουμε. Υπό τη σκιά των τουρκικών όπλων και κατά τη στοιχεία, αν θέλετε, ότι και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αλλά το θέμα είναι ακριβώς με το διάλογο αυτό να μην οθήσουμε την Τουρκία στο να κάνει αυτό που πάντα σχεδίαζε. Δηλαδή, αν η Ελλάδα πει αύριο, εγώ έχω την ΑΟΣ και δίνω συντεταγμένες και περιλαμβάνει όλο αυτό το χάρτη που εγώ σας κατέθεσα εδώ. Αν η Ελλάδα το πει αύριο αυτό, η Τουρκία θα απαντήσει και θα πει, ο δικό σας είναι. Ωραία. Στέλνω εγώ λοιπόν τα δικά μου τα πολεμικά στην περιοχή και τα γεωτρύπανα, κάνω γεωτρήσεις, έχω και τα στρατιωτικά, τα πολεμικά μου σκάφη και αεροπλάνα και άρα σου περνάω το μήνυμα. Αφού δικό σου, έλα το υπερασπιστεί στρατιωτικά. Και σου ρίχνει λοιπόν το βάρος του ότι εσύ πρέπει να τα υποστηρίξεις στρατιωτικά. Γιατί αλλιώς το έχει πάρει αυτό το κομμάτι, de facto εννοώ, όχι de jure. Άρα λοιπόν, εκεί είναι ακριβώς το δίλημα που έλεγα προηγουμένως ότι προσπαθεί να σε φέρει και δεν πρέπει να έρθεις. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις θέσεις σου, να έχεις τις συντεταγμένες σου, να έχεις τη στρατηγική σου, αλλά με το κατάλληλο φόρουμ να τα καταθέσεις. Όχι τα κάνεις άτσαλα, όπως πάντως, λένε μερικοί, να καταθέσουμε συντεταγμένες έτσι ξαφνικά μια μέρα ή να καταθέσουμε χάρτες και την άλλη μέρα θα έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή να μην προκαλούμε τον πόλεμο. Να μην προκαλούμε τον πόλεμο, αλλά και να μην χάνουμε. Και να μην χάνουμε πάντα, τον πόλεμο. Έτσι, είναι οι δύο πλευρές. Γιατί είναι πολλοί που λένε να μην προκαλούμε τον πόλεμο, αλλά χάνουμε. Και να μην χάνουμε. Και βεβαίως να σταματήσουν οι παρορμητισμοί και οι δηλώσεις παραγόντων που δεν έχουν αρμοδιότητα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Δηλαδή, όταν ο δεσπότης Χίου στην πατρίδα μου, ο Μάρκος, λέει να απαντήσουμε στο γεωτρύπανο Γιαβούς με το γεωτρύπανο του Κανάρι. Τι γίνεται. Διότι έτσι κλιμακώνουμε ρητορικά την κρίση και σε μια προοπτική ενός διαλόγου, ενός συμβιβασμού εποφελούς, θα βγουν προδότες οι αρχηγοί οι γείτονές των ηγεσιών. Ως χώρα που δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία σαν τη δική μας, έχουν το πλεονέκτημα ότι μιλάνε με μια φωνή. Στην ουσία μιλάει ο Ερντογάν και όλοι οι άλλοι συντάσσονται από πίσω του. Εμείς είμαστε μια χώρα πολύ δημοκρατική και μιλάνε όλοι. Και αυτό πράγματι μπερδεύει τα μηνύματα, ιδίως όταν τα μηνύματα αυτά είναι από τους αρμόδιους, λοιπόν, κατά καιρούς διαφορετικά. Θα κλείσω με μία αναφορά που μου έκανε εντύπωση στο βιβλίο σας, λοιπόν, «Η Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών», εκδόσεις Ιωάννη Σιδέρης. Λέτε, να έχουμε επίγνωση και να αποδεχθούμε πολιτικά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2-3 πόλεμοι και όλοι απόλυτα νικηφόροι για να αναγκαστεί η Τουρκία μπροστά στον αίτητο χαρακτήρα μας να αποδεχτεί τελικά τα σημερινά μας ουσιαστικά σύνορα, αφού δεν διεκδικούμε το έδαφος της. Πολύ σωστά λέτε. Αυτό είναι η πεμπτουσία του βιβλίου. Αν θέλω, όχι, και τις σκέψεις που πρέπει να έχουμε στο κομμάτι της στρατηγικής, που νομίζω λείπει συνήθως από τους διάφορους στρατηγούς που
κάνουν το χρέος τους ως στρατηγοί. Αυτό μάθανε, τον πόλεμο, να υπερασπιστούν τα πατρό εδάφη και τα σύνορά μας. Αλλά εδώ πρέπει να τα βάλουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, τι έκανε το Ισραήλ? Κέρδισε ένα πόλεμο. Πέστε ότι κερδίζουμε αύριο ένα πόλεμο, αμυντικό μιλάμε, και από Θούμπο, όπως σας έλεγα προηγουμένως, τους Τούρκους στη θάλασσα. Οι Τούρκοι θα κάτσουν με τα σταυρωμένα χέρια και δεν θα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς, θα έχουμε καινούριο πόλεμο. Μάλιστα. Και μετά καινούριο πόλεμο. Το Ισραήλ χρειάστηκε τρεις πολέμους νικηφόρους για να πείσει τους Άραβες ότι δεν υπάρχει πολεμική επιλογή. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή λέγεται προσωπικά δεδομένα, κλείνουμε. Διαβάζω το βιογραφικό σας. Λοιπόν, ο κ. Γιάννης Βαλινάκης διατέλεσε υφυπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Κώστα Καραμαλή 2004-2009. Βουλευτής Επικρατείας και Δωδεκανήσου, είναι σήμερα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Μονέ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Martin Center of European Studies στις Βρυξέλλες. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια Χαϊδενβέργη, στο Διεθνές Δίκαιο, στο Παρίσι, στη Σορβόνη, Διεθνείς Σχέσεις, Αμυντική Πολιτική, Διπλωματική Ιστορία. Μετά την αγόρευσή του σε διδάκτορα στις Διεθνείς Σχέσεις, εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτιο. Ναι, την πρώτη μου. Και το 92 καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Δίδαξε σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και εργάστηκε ως Διευθυντής Ερευνητικών Κέντρων και Προγραμμάτων ή ως ερευνητής στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη Γερμανία. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες βιβλία και άρθρα σε 5 γλώσσες πάνω στις διεθνείς σχέσεις, στην ελληνική, εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική, την αμυντική πολιτική και πολλά άρθρα και που αφορούν τα εθνικά μας πάνω απ' όλα. Θέματα. Πάνω απ' όλα δωδεκανήσιος. Είστε παντρεμένος με την κυρία Χριστίνα Χαρατσάρη, δικηγόρο. Και έχετε μια κόρη. Μια κόρη, δικηγόρο επίσης, Χριστιανά Βαλινάκη. Τα παιδιά μας θα ζήσουν εν ειρήνη ή στην προοπτική των 10, 20, 30 ετών θα είναι τα χρόνια δύσκολα και μαύρα? Δεν μπορεί να ξέρει κανείς πόσο δύσκολα θα είναι. Και κλείνετε με αυτή την εκτίμηση και την προτροπή σας. Θεωρώ ότι θα περάσουμε δύσκολες στιγμές, ειδικά με την Τουρκία. Εναπόκειται σε εμάς να μην πάμε σε μια τέτοια σύγκρουση που θα είναι καταστροφική για τις δύο πλευρές. Αλλά, υπογραμμίζω, και αυτό είναι πάντα η πεμπτουσία της παρέμβασής μου, χωρίς να χάνουμε. Δεν μπορεί να αποφεύγουμε δηλαδή κάθε φορά την κλιμάκωση και την ίδια στιγμή να χάνουμε κάθε φορά δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να γεφυρώσουμε αυτήν την διαφορά ανάμεσα στα δύο άκρα με μια στρατηγική που πάντα ήταν, αν θέλετε, και ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο πορεύτηκα στη ζωή μου. Και στην πανεπιστημιακή και στην. Έχω κάνει πολλές προτάσεις για διάφορα εθνικά θέματα. Πολλές φορές κατηγορήθηκα μάλιστα για αυτές τις προτάσεις ως ενδοτικός και πολύ άγρια. Σε αυτό σημαίνει ότι είστε διαλεκτικός άνθρωπος και ξέρετε και το δυναμισμό και την ευελιξία. Ναι. Πιστεύω λοιπόν σε αυτή την ευελιξία, την τρίτη οδό ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο καλή που μου δώσατε στο βιβλίο. Και την τιμή να παρουσιάσω το βιβλίο μου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο καθηγητής Γιάννης Βαλινάκης, ένας ιδεολόγος και ένας πρακτικός της Ελλάδας των τεσσάρων θαλασσών. Γεια σας.